Με τα εισιτήρια των τρένων, τα οποία και αυτά αυξάνονται, την ώρα προσπαθούμε να αντιθασεύσουμε τον πληθωρισμό, από κάπου ξεφεύγει η κατάσταση στις οικονομίες. Είχαμε πει τις προάλλες ότι τα εισιτήρια, τα αεροπορικά εισιτήρια είναι αυξημένα. Βέβαια, τον τελευταίο μήνα μειώθηκαν λίγο. Όμως υπάρχει ένα άλλο μέσο που τα εισιτήριά του είναι πολύ πιο αυξημένα. Και όπως λέει μια έρευνα της Greenpeace, την οποία τη φιλοξενεί το Πολίτικο, λέει ότι οι τιμές των εισιτηρίων στα ταξίδια με το τρένο είναι 71% πιο ακριβά τα εισιτήρια από τα αεροπορικά, από τις τιμές των αεροπορικών ταξιδίων. Και η Greenpeace έχει επιχειρήσει να συγκρίνει τις τιμές στα εισιτήρια των τρένων και στα αεροπορικά εισιτήρια σε 111 ευρωπαϊκούς προορισμούς. Και το συμπέρασμα είναι ότι μόνο σε 23 περιπτώσεις τα εισιτήρια των τρένων ήταν φθηνότερα. Οι χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη είναι στην Πολωνία του τρένου. Είναι στην Πολωνία. Τα εισιτήρια των τρένων είναι στη μισή τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων. Όμως, τα πιο ακριβά εισιτήρια τα βρίσκουμε στη Βρετανία, η οποία απέχει μακράν από τις υπόλοιπες χώρες, διότι είναι 4 φορές υψηλότερα από τα αεροπορικά εισιτήρια. Και η έρευνα έχει πάρει κάποιες σύντομες διαδρομές και κάνει συγκρίσεις στα αεροπορικά εισιτήρια και στα εισιτήρια των τρένων. Για παράδειγμα τώρα, σας λέω, μία διαδρομή Βαρκελόνη-Λονδίνο, που θεωρείται η τρίτη πιο σύντομη διαδρομή στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν τα εισιτήρια των τρένων είναι στα 384 ευρώ, τη στιγμή που τα αεροπορικά εισιτήρια μπορεί να τα βρει κάποιος και στη τιμή των 12,99 ευρώ. Μιλάμε βέβαια για αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Ναι, αλλά και πάλι τεράστια είναι διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν σου δίνουν ούτε νερό αν πνιγείς. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Φτάνεις σε πολύ σύντομότερο χρόνο. Εντάξει. Αλλά έχει άλλη απόλαυση στο τρένο. Στο τρένο μπορεί να διαβάσεις. Είσαι φαν του τρένου. Να κάνεις το meeting, ναι. Να δεις έξω, ναι, βέβαια, τα μέρη. Α, να κάνεις νοημίες με στο τρένο. Βέβαια, είναι πάρα πολύ ωραίο το τρένο. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με όλα αυτά που λέει ο Ανέστης, αλλά ευτυχώς είμαστε πολλοί για να έχουμε όλες τις προτιμήσεις μας. Εγώ συμφωνώ με τον Ανέστη, γιατί και εγώ προτιμώ το ταξίδι με το τρένο. Και βέβαια είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα αυτό, οι συγκοινωνίες με τα τρένα, διότι πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, με εξαίρεση τη Γαλλία, όπου τα τρένα χρησιμοποιούνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δεν έχουν δοθεί κίνητρα για να γίνονται περισσότερα ταξίδια με τρένα. Και όχι μόνο στα ταξίδια, αλλά και στις εμπορευματικές μεταφορές. Και να πω και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που δίνει η έρευνα. Λέει ότι οι εκπομπές ρήπων με τα τρένα είναι πολύ μικρότερες. Βέβαια, κατανοητό αυτό. Απλά να σας πω το μέγεθος που δίνει. Λέει ότι ένα ταξίδι με τρένο, τα ταξίδια μάλλον με τρένο, μειώνουν τις εκπομπές των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 461.000 τόνους. Αυτό το μέγεθος είναι αντίστοιχο με εκπομπές ρήπων ενός έτους από 300.000 αυτοκίνητα. Μάλιστα. Ωραία. Κάνω λοιπόν μια μικρή αναστροφή και για οικολογικούς λόγους. Ωραία. Θα δω κι εγώ με άλλο μάτι τα ταξίδια με τρένο. Αν και στη χώρα αυτή στην οποία ζούμε, έχουμε καεί από το χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι σε ό,τι αφορά τις διασυνδέσεις τις σιδηροδρομικές, αλλά κάποια στιγμή θα ξεπεράσουμε τα ψυχολογικά μας, θα διορθώσουμε και το δίκτυο και θα περάσουμε σε άλλη φάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.